Νομίζω έχουμε τον πρώτο μας καλεσμένο. Μιλάμε για Euro και ποιος καταλληλότερος να μας μιλήσει για Euro από έναν πρωταθλητή Ευρώπης. Εντάξει, ο λόγος για τον Τραϊανό Δέλα. Καλησπέρα, coach, από Θεσσαλονίκη το Λίμπερο. Καλησπέρα. Τι κάνετε, είστε καλά? Δόξα σας. Ωραία, φαντάζομαι βλέπετε όπως όλοι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, τέλος της φάσης των ομίλων. Τι σας άρεσε και τι δεν σας άρεσε από τη μέχρι τώρα διοργάνωση και τους αγώνες? Σας εντυπωσίασε κάτι, σας απογοήτευσε κάτι άλλο? Εντάξει, σίγουρα δεν μπορούσα να δω τα παιχνίδια, αλλά νομίζω ότι κατά γενική ομολογία γίνεται ένα ωραίο γύρο με πολλά γκολ, με κόσμο επιτέλους στο γήπεδο. Νομίζω ότι από εδώ και πέρα νομίζω ότι ξεκινάει το πραγματικό γύρο και να δούμε ποια ομάδα είναι σε καλύτερη κατάσταση και ποια ομάδα θα μπορέσει να φτάσει μέχρι την κατάκτηση. Πάντως, παρά την κούραση των παιχτών, coach, γιατί όλοι οι παίκτες έχουν περάσει σε όλες τις χώρες ένα δύσκολο διάστημα, περίπου 1,5 χρόνο χωρίς σταματημό, βλέπουμε και ωραία παιχνίδια, βλέπουμε και ωραία γκολ, βλέπουμε παιχνίδια με suspense, γιατί πολλοί περίμεναν, δεν ξέρω εσείς, λιγότερο θέαμα, περισσότερη κούραση, αλλά φαίνεται πως το διακύβευμα είναι μεγάλο και η επιθυμία για διάκριση, έτσι είναι όταν φοράς τη φανέλα της πατρίδας σου. Καλά, δεν το συζητάω. Πάντα νομίζω ότι οι μεγάλες διοργανώσεις που γίνονται πάλι τέλος σεζόν. Επομένως, κούραση για όλους τους ποδοσφαιριστές είναι μεγάλη. Και πόσο μάλλον για ποδοσφαιριστές που παίρνουν στο ψηλότερο επίπεδο. Επομένως, τα παιχνίδια ακόμη περισσότερο και η ένταση ακόμη μεγαλύτερη. Αλλά, όπως είπες, τέλος για την εθνική ομάδα, νομίζω ότι αυτό μπαίνουν στην άκρη και το διάστημα, και μετράει πάρα πολύ αυτό, το διάστημα που θα βρεθούν οι ομάδες στον χώρο, πώς θα είναι η παίχτες, η κατάσταση και οι ομάδες, ούτως ώστε να φτάσουν όσο ψηλότερα γίνεται. Και όσο περνάνε τα παιχνίδια, και αυτό είπα και πριν, ότι από εδώ και πέρα θα δούμε τι είναι στην Euro, στο νοκάουτ παιχνίδια, είναι το πώς θα βρεθούν τη δεδομένη στιγμή οι ομάδες και οι ποδοσφαιριστές, γιατί από εδώ και πέρα δεν υπάρχουν βαθμοί, είναι ένα παιχνίδι και έξω, επομένως παίζει μεγάλο ρόλο αυτό, το timing δηλαδή που θα βρεθούν οι ομάδες. Σας έχει εντυπωσιάσει κάποια ομάδα, coach? Πολλοί μιλάνε για την Ιταλία. Σας έχει εντυπωσιάσει η Ιταλία ή κάποια άλλη εθνική που δεν την περιμένει τόσο δυνατή? Η Ιταλία, μιλάμε όλοι για την Ιταλία, γιατί η Ιταλία δεν είναι η Ιταλία, δηλαδή είναι κάτι άλλο. Δεν έχει αυτό το στυλ που είχε παλιότερα. Σίγουρα δείχνει μια συνέπεια και μια συνέχεια στα αποτελέσματα και στα απόδοσή της. Αλλά νομίζω ότι από εδώ και πέρα, όπως είπα και πριν, είναι το time που θα βρεθεί κάθε ομάδα. Δηλαδή μπορεί να βρεθεί τα επόμενα παιχνίδια μια κακή βραδιά και να μείνει εκτός γύρω. Αυτή είναι η διομορφία που έχουν τώρα τα επόμενα παιχνίδια. Αλλά δείχνει όντως μια σταθερότητα, όπως και η Γαλλία νομίζω ότι έχει πολλή ποιότητα σαν ομάδα, αλλά και η Πορτογαλία πέρασε από ένα πολύ δύσκολο όμιλο. Έχει πολύ μεγάλο βάθος και ποιότητα σαν ομάδα. Επομένως, η Ισπανία, είδατε ότι στην αρχή δυσκολεύτηκε πολύ στο να πάρει αποτελέσματα, αλλά χτες νομίζω ότι εύκολα επικράτησε. Παραδοσιακές θεωρώ ομάδες θα είναι αυτές που θα πρωταγωνιστήσουν και πάλι. Δύσκολα, και αυτό ίσως είναι το δυσάρεστο, θα δούμε μια ομάδα τύπου Ελλάδα σαν έκπληξη στις επόμενες έτσι. Ναι. Πάντως, coach, από την εποχή που παίζετε στην Ιταλία, στο καμπιονάτο εσείς, νομίζω ότι η φετινή Ιταλία, μάλλον το τελευταίο 2 ετών, αυτό που έχει κάνει ο Μαντσίνη, δύσκολα προηγούμενα χρόνια υπήρχαν παίκτες από τόσες πολλές ομάδες. Νομίζω τη μερίδα του Λέοντος είχαν η μεγάλη της Ιταλίας. Η Γιουβέντους, η Μίλαν, η Ίντερ, η Ρώμα. Αλλά βλέπουμε μια Ιταλία που έχει παίκτες από πάρα πολλές ομάδες και παίκτες χωρίς έτσι μεγάλο ειδικό βάρος. Αλλά... Νομίζω ότι επέλεξε περισσότερο και παίχτες με τα μεγαλύτερα κίνητρα. Το να είναι ένας παίχτης σε μικρότερη ομάδα σε σχέση με κάποιον που παίζει ήδη στη Γιουβέντους ή στη Ρώμα, πέρα από το ότι θα έχει πολύ περισσότερες παραστάσεις, είναι το κίνητρο νομίζω που έχει αυτός ο παίχτης. Επομένως, ίσως είναι και το κίνητρο αυτό που τους βοηθεί στο να έχουν καλύτερη απόδοση. Mm-hmm. Αλλά νομίζω και η ποιότητα που έχουν
είναι αρκετή νομίζω για να μπορεί να σταθώ σε εθνική ομάδα. Είναι πολύ μακρινό για σας το 2004 και οι στιγμές που ζήσατε. Φαντάζομαι όπου και να πάτε σας έχουμε συνδέσει με τη μεγαλύτερη επιτυχία του ελληνικού αθλητισμού νομίζω. Για 17 χρόνια πριν. Ξεχνούν. Για όλους μας το ίδιο είναι 17 χρόνια πριν. Είναι πολλά ή λίγα. Μάλλον πολλά είναι. Περάσαν γρήγορα. Πάρα πολλά, άσχετα αν φαίνονται ότι ήταν χθες. Φαντάζομαι. Για μας τουλάχιστον που το ζήσαμε. Στιγμές που εντάξει, φαντάζομαι θεωρείτε τον εαυτό σας ευλογημένο και εσείς και οι συμπαίκτες σας που ήταν κάτι το. Και θα παραμείνει κάτι το ασύλληπτο. Δεν νομίζω να υπάρξει μεγαλύτερη επιτυχία του ελληνικού αθλητισμού, θα πω εγώ. Εντάξει, όχι μόνο εμείς που βρεθήκαμε και ήμασταν εισαγωγικά οι πρωταγωνιστές, αλλά νομίζω και όλος ο κόσμος που βίωσε κάτι τόσο μεγάλο. Από τη τηλεόρασή του ή από το γήπεδο, αν ήταν κοντά σε Πορτογαλία, αν είχε έρθει δηλαδή. Νομίζω ότι ο καθένας από εμάς, ο καθένας από εσάς, μάλλον και αυτοί οι άνθρωποι που μας ακούνε, αυτή τη στιγμή έχει να διηγηθεί μια ιστορία που ήταν, τι έκανε ή πώς το πανηγύρισε. Επομένως, θα είναι κάτι που νομίζω ότι δεν μπορεί να σβήσει από τις μνήμες όσοι το ζήσαν. Μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, coach. Άμεσα. Το άμεσα είναι σχετικό. Όχι να ξαναπάρει η Ελλάδα το Euro ή να πάρει το Mundial, αλλά να είναι πάλι στις μεγάλες διοργανώσεις. Μπορεί να γίνει σε 1-2 χρόνια. Είναι σε καλό δρόμο εθνική. Ήταν θέμα η δική σας η φουρνιά ότι βρεθήκατε όλοι μαζί. Πώς βλέπετε τα πράγματα στην εθνική, γιατί τα τελευταία χρόνια δεν είναι στο ύψος που θα ήθελαν και οι ίδιοι παίκτες που αγωνίζονται σε αυτήν. Εγώ νομίζω ότι εγώ το εύχομαι πραγματικά. Εγώ λέω μακάρι να ξανασυμβεί. Και από τι και έπειτα από το 2004 μέχρι και τα επόμενα 10 χρόνια νομίζω ότι η ομάδα έχει μια άκουστη επιτυχημένη πορεία. Τα τελευταία χρόνια δυσκολευόμαστε και από ό,τι φαίνεται θα δυσκολευτούμε κι άλλο γιατί οι κληρώσεις θα είναι το πιο δύσκολες. Mm-hmm. Θέλω να πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα βρεθεί μια φουρνιά ποδοσφαιριστών που θα μας ξεπεράσει και είναι κάτι πραγματικά που το εύχομαι. Πρώτη τελευταία ερώτηση, coach, να μην σας κουράζουμε, ξέρω ότι μέχρι και δουλειά. Πολύ ζόρικη χρονιά για σας φέτος. Δηλαδή, πραγματικά νομίζω κανένας συνάδελφός δεν θα ήθελε να είναι στη θέση σας. Πολύ αγώνας, πολύ αγωνία, μπαράζ στο τέλος. Ο σκοπός επιτεύχθη 100%. Αλλά νομίζω ότι φετινή χρονιά θα τη θυμάστε και καιρό, έτσι δεν είναι. Πολύ δύσκολη. Νομίζω είναι μια εμπειρία που δεν είχα συναντήσει ποτέ ξανά ούτε από το σχέδιο αλλά και από τον ίδιο. Θεωρώ ότι καλό θα μου κάνει. Έμαθα πάρα πολλά από αυτή τη χρονιά. Το παίρνω σαν μια εμπειρία ακόμα. Πάντως νομίζω ότι κατά κοινή ομολογία ούτε ο Πανετολικός ούτε αξίζατε να είναι σε αυτή τη θέση. Αλλά καμιά φορά στο ποδόσφαιρο και σε μια χρονιά χωρίς κόσμο, μυστήρια, με κούραση αρκετή νομίζω σε όλους τους ποδοσφαιριστές. Να που χρειάστηκε να παίξει ο Πανετολικός σε μπαράζ, γιατί το ρόστερ του από το ξεκίνημα λέγαμε ότι ήταν πολύ καλύτερο από αυτό που έδειχνε. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, αν διαφωνείτε. Πολλές φορές τα λέμε με το τι γίνεται έχει απλήξει πολύ. Επομένως, ας μείνουμε σε αυτό που σας είπα. Νομίζω ότι ήταν μια εμπειρία, τουλάχιστον για μένα, το κρατάμε σε μια πολύ σημαντική εμπειρία που θα με βοηθήσει για το μέλλον το προπονητικό μου. Ωραία. Και κάτι τελευταίο, coach, πριν σας ευχαριστήσουμε. Έχετε παίξει και με τον ΠΑΟΚ του Ράσμα Λουτσέσκου τα προηγούμενα χρόνια και με τον ΠΑΟΚ των επόμενων ετών. Τι ήταν αυτό που έκανε τον ΠΑΟΚ, αν θυμάστε, του Ράσμα Λουτσέσκου να είναι τόσο επιτυχημένος και δεν βλέπατε στα δύο προηγούμενα χρόνια. Υπάρχει κάτι με αφορμή και την επιστροφή του Λουτσέσκου στην ομάδα. Κοιτάξτε, τώρα συζητάμε πράγματα που είναι τελείως θεωρητικά. Καμιά χρονιά για μένα η άποψή μου αυτή είναι και αυτή θα παραμείνει. Καμιά mm-hmm. χρονιά δεν είναι ίδια με την προηγούμενη. Δεν είναι ίδια, ναι. Και καμία επιτυχία δεν σου διάται μελλοντικές. Επομένως, όλα για μένα ξεκινάνε πάντα από το μηδέν. Σίγουρα ότι κάποιος γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα μπορεί να είναι κάποιο θετικό στοιχείο, αλλά νομίζω το ξέρουν και ήδη και στον ΠΑΟΚ αλλά και ο κ. Λουτσέσκο ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε από μια νέα βάση. Και έτσι να πορευτούν. Πάντως, σίγουρα η μεθοδολογία που ακολουθεί ο κάθε προπονητής είναι συγκεκριμένη, επομένως έχει τη γνώση. Νομίζω ότι πάω και είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα και πάλι θα είναι ένας από τους πρωταγωνιστές του πρωταθλήματος, όπως ήταν και τα προηγούμενα πρωταθλήματα. Πάντως φαίνεται ότι οι μεγάλοι coach
επενδύουν στους προπονητές και αν το απομονώσουμε ο καθένας στα οπαδικά του αισθήματα ή την ιδιότητά του, θα πρέπει να περιμένουμε καλύτερο πρωτάθλημα με τον κύριο Γιωβάνοβιτς στον Παναθηναϊκό, τον κύριο Μιλόγεβιτς στην ΑΕΚ, τον Ράζ Βαλουτσέσκου, τον Πέδρο Μάρτινς, τον Άκη Μάντζιο. Δηλαδή, θεωρητικά το έχουμε ανάγκη να γίνει λίγο πιο ελκυστικό το ελληνικό ποδόσφαιρο, έτσι δεν είναι για όλους. Μακάρι, εννοείται. Αλλά αναφέρατε 5 προπονητές και αναφέρετε μόνο ένα Έλληνα. Αυτό είναι, είναι πρόβλημα αυτό, ναι. Τέλος πάντων, εντάξει, να μην. Ακόμα δεν έχει ξεκινήσει το προτάσμα. Υπάρχει χρόνο μπροστά και θα τα βρούμε όλα μπροστά μας. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δέλα, που ήσασταν στο Λίμπερο. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία. Καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.